και κάπως έτσι ενυδατώνω τα τατουάζ μου. Με μερεντάκι. Τυπάρες μου καλησπέρα. Έχει έρθει η ώρα για βιντεάρα. Βιντεάρα με σκυλοσυμβουλές. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει θέμα το μερεντάκι. Το μερεντάκι και πώς θα πάει τα μπαμπά. Το μερε... Α, ναι. Βγάζουμε βίντεο. Πάμε λοιπόν πάλι. Αυτό το βιντεάκι έχει θέμα το σκύλο και τη ζέστη. Και το κάνουμε στο κατάλληλο περιβάλλον με μερεντάκι και με air condition. Ωραία. Και αυτό λέγεται spam μερέντα. Το μερεντάκι είπε να σπαμάρει λίγο το βίντεο. Λοιπόν... Βρε ζουρλό. Κάτσε, αλλάξουμε γωνία κάμερας. Λοιπόν, ένα πολύ χρήσιμο βιντεάκι τώρα το καλοκαίρι, γιατί οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το σκυλάκι, ο οργανισμός του, το σωματάκι του, είναι διαφορετικό από το ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει πόρους και στις μεγάλες ζέστες υδρώνει. Το σκυλάκι όμως δεν έχει πόρους, δεν υδρώνει και είναι πολύ πιο εύκολο να πάθει θερμοπληξία. Προσοχή μεγάλη λοιπόν. Προσοχή μεγάλη. Θα σας πω δύο πραγματάκια που να αποφεύγετε, να προσέχετε, για να μην κάνουμε ζημιά στο σκυλάκι μας τώρα το καλοκαίρι με τις ζέστες. Όλα αυτά βέβαια, αν το μερεντάκι σταματήσει να μου γλύφει τη μούρη κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, νούμερο 1, παιδιά, όπως είναι φυσιολογικότατο, δεν βγάζουμε το σκυλάκι μας τις ώρες που έχει ήλιο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ούτε υποσκιά, το αποφεύγουμε τελείως. Εντάξει, για μια μικρή βολτίτσα για τα τσισάκια του, οκ. Okay, αλλά όχι παραπάνω τις ώρες που έχει ήλιο, είναι επικίνδυνο, παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ειδικά σκυλάκια τα οποία είναι στρουμπουλά, σκυλάκια τα οποία μπορεί να είναι αρρωστούλια, σκυλάκια τα οποία έχουν πλακουτσωτή μουσούδα, πολύ επικίνδυνο, όχι έξω με τη ζέστη. Εδώ κοίτα, ο γκάνγκστερ. Εδώ κοίτα. Άντε να φτιάξει βίντεο τώρα. Τι κάνεις μωρέ εκεί με το κεφάλι κάτω? Είχαμε μείνει λοιπόν στα σκυλάκια με την πλακουτσωτή μουσούδα. Αυτά παιδιά ανασένουν πολύ πιο δύσκολα με τη ζέστη και είναι... Χτυπιέται το άλλο. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, ειδικά σε αυτά τα σκυλάκια. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Κάτι το οποίο συνήθως δεν πάει το μυαλό μας, παιδιά, αλλά πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Εμείς φοράμε παπουτσάκια. Τα σκυλάκια μας περπατάνε με τα πατουσάκια τους κάτω. Κοίτα εδώ σκυλί ρε παιδιά. Κοίτα εδώ. Κάτω ο δρόμος, εκεί που είναι μαύρη η άσφαλτος, καίει. Καίει πολύ παιδιά. Από εκεί πάνω μην τα περνάνε τα σκυλάκια σας. Και αν πρέπει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να περάσετε από εκεί, ή αγκαλίτσα ή τρέχοντας. Όχι όμως με την άνεσή σας πάνω από εκεί, παιδιά, καίει πάρα πολύ. Το ζωντανό θα καεί. Προσοχή επίσης στα μεταλλικά καπάκια, φρεάτια κτλ. Εάν τα χτυπάει ο ήλιος, εκεί παιδιά τηγανίζεις αυγό. Κανονικά τηγανίζεις αυγό. Όχι τα πατουσάκια του σκύλου εκεί. Τα αποφεύγουμε. Κάτι άλλο, όσοι ταξιδεύετε και μπαίνετε σε φέρι, γενικά σε καράβια με μεταλλικό κατάστρωμα που το χτυπάει ο ήλιος. Εκεί παιδιά μαγειρεύεις κανονικά, κανονικότατα. Εκεί το σκυλάκι αγκαλίτσα και πάμε σε σκιερό σημείο. Δεν πατάει καθόλου πάνω στη λαμαρίνα. Καθόλου, θα πάθει έγκαυμα. Προσοχή παιδιά. Αυτά να τα θυμάστε. Άλλο που πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πάντα δροσερό νεράκι στη βόλτα μαζί μας. Το σκυλάκι όπως είπαμε πριν δεν υδρώνει, δεν έχει πόρους. Και ρίχνει τη θερμοκρασία του, η άλλη χτυπιέται από εκεί παιδιά, γι' αυτό κοιτάω από εκεί πέρα. Τι κάνει ρε παιδιά το μουρλό, εδώ κοίτα. Την άλλη φορά παιδιά ήμουνα στον υπολογιστή, εδώ στην καρέκλα, και άκουγα εκεί πέρα κάποιος χτυπιόταν πίσω και βλέπω το κρεβατάκι αυτό δίπλα από την καρέκλα μου, μαζί με τη μερέντα μέσα εξαπλωμένη. Πώς το έκανε τώρα ο γκάνγκστερ δεν ξέρω. Επί του θέματος πάλι, λοιπόν. Λέγαμε ότι πρέπει να έχει δροσερό νεράκι, γιατί το σκυλάκι τη θερμοκρασία του τη ρίχνει από το στοματάκι του, από τη γλωσσίτσα του και από τα πατουσάκια του. Οπότε πρέπει να έχουμε δροσερό νεράκι να πίνει στη βόλτα μας πάντα μαζί μας. Και αν βρούμε τίποτα νεράκια κάτω, αφήστε το να πατήσει μέσα, έτσι, γιατί από εκεί θα δροσίσει τα πατουσάκια του
και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία του. Κάνει καλό. Λοιπόν, σκύλος μέσα στο αυτοκίνητο. Άμα ταξιδεύετε, εννοείται παιδιά, έτσι βάλτε μέσα κλιματισμό να είναι δροσερά ή ανοίξτε τέρμα παράθυρα. Όχι με κλειστά παράθυρα χωρίς κλιμάτο ζωντανό μέσα, θα σκάσει. Δεν το συζητάμε όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, σταματημένο, όχι ο σκύλος μέσα, ούτε για 2 λεπτά, ούτε για 1 λεπτό. Όχι ο σκύλος μέσα στα μάξι τώρα το καλοκαίρι, ούτε με κατεβασμένα παράθυρα, καλά, με κλειστά παράθυρα είναι θανατική ποινή. Αυτό αποκλείεται, μην το κάνετε ποτέ. Σκυλάκι μέσα στο αμάξι με κλειστά παράθυρα θα πεθάνει, ειδικά τώρα με τη ζέστη και βασανιστικά. Προσέξτε πάρα πολύ. Όχι ο σκύλος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Όχι. Ούτε με χαμηλωμένα παράθυρα τώρα το καλοκαίρι. Σηκώνει κάτι πενιντάρια μέσα το αμάξι, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Λοιπόν, με την άσκησή του να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν σκυλάκια τα οποία είναι πολύ ενεργητικά. Καλή ώρα. Ο γκάνγκστερ μας κοιτάει κιόλας. Και εδώ πέρα ο μπαγάσας αυτός εδώ πέρα. Το φρεντάκι μου. Παίζουνε πολύ, τους αρέσει πολύ το παιχνίδι. Τώρα με τη ζέστη όμως, κοίτα που άραξε άλλο το κεφάλι της ρε παιδιά. Εδώ κοίτα σκυλί. Τώρα με τη ζέστη όμως παιδιά, τα σκυλάκια είναι πολλά σκυλάκια που δεν καταλαβαίνουν τα όρια τους και όσο παίζετε εσείς, τόσο παίζουν και αυτά. Θα πρέπει να μην περιμένουμε να σταματήσει το σκυλάκι μας, σταματάμε εμείς. Δεν το ζορίζουμε στο παιχνίδι τώρα το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί να πάθει θερμοπληξία. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, στο παιχνίδι του σκύλου, τώρα το καλοκαίρι. Πολύ μεγάλη προσοχή. Με μέτρο, με όριο και δροσερό νεράκι πάντα. Λοιπόν, να πούμε παιδιά για τη θερμοπληξία τώρα. Τι είναι η θερμοπληξία, πώς βλέπετε τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζετε μέχρι να πάτε κτηνίατρο. Θερμοπληξία. Θα βλέπετε το σκυλάκι να λαχανιάζει πολύ, να ανασένει πάρα πολύ γρήγορα, ασυνήθιστα γρήγορα. Τι μουτράκι είναι αυτό μωρέ τώρα. Άντε να κάνεις βίντεο τώρα, τρώει το γουρούνι του παιδιά. Έχει ένα γουρουνάκι εδώ πλαστικό και είναι το αγαπημένο της. Με αυτό τρέχει στο σπίτι γύρω γύρω. Μερεντάκι, πού είναι το γουρουνάκι σου. Τρως το γουρούνι σου. Πού είναι το γουρουνάκι σου. Πού είναι το γουρούνι του. Σ' αρέσει το γουρουνάκι σου. Κορίτσι μου. Α, το έχω σακατέψει το βίντεο έτσι. Τελείως. Λοιπόν, συμπτώματα λέγαμε θερμοπληξίας. Πολύ γρήγορη ανάσα, ασυνήθιστα γρήγορη ανάσα. Θα δείτε τη γλωσσίτσα του σκύλου σας κόκκινη, πολύ. Τα ούλα και αυτά επίσης θα είναι πολύ κόκκινα. Εννοείται ότι θα έχει δυσφορία, δεν θα έχει όρεξη, ζαλάδα, αστάθεια, εμετός, διάρρεια. Όλα αυτά είναι συμπτώματα θερμοπληξίας. Μπορεί να μην τα δείτε όλα μαζί. Το πιο σύνηθες και το πρώτο είναι η γρήγορη ανάσα, παιδιά. Άμα δείτε κάτι τέτοιο, επιτόπου το σκυλάκι σε δροσερό σημείο, σκιερό, εάν είσαστε έξω, προσπαθήστε κάνα κατάστημα με air condition να πάτε εκεί πέρα για λίγο, μην το ζορίσετε να φτάσετε σπίτι, ποτέ επιτόπου θα βρείτε δροσούλα. Εάν είστε στο σπίτι ή κοντά στο σπίτι, μέσα, air condition ή ανεμιστήρα και του ρίχνετε από πάνω βρεγμένες πετσετούλες, παιδιά. Με δροσερό νεράκι ή το καταβρέχετε με νεράκι δροσερό να πέσει σιγά σιγά η θερμοκρασία του. Όχι παγωμένο νερό και όχι πάγο. Είναι πολύ επικίνδυνο να πέσει η θερμοκρασία του σκύλου απότομα. Οπότε παιδιά, ξαναλέω, μόλις δείτε γρήγορη ανάσα και το σκυλάκι να ζαλίζεται και τέτοια, το βουτάτε σε δροσερό μέρος, βρεγμένες πετσετούλες πάνω στο ζωντανό ή το καταβρέχετε με νεράκι σιγά σιγά μέχρι να πέσει θερμοκρασία του και όχι πάγο. Ξαναλέω, όχι πάγο, όχι παγωμένο νερό. Είναι επικίνδυνο να πέσει θερμοκρασία του σκύλου απότομα. Και εννοείται παιδιά, εννοείται τηλέφωνο επιτόπου στον κτηνίατρο, έτσι να το πάρετε το ζωντανό από εκεί, να σας δώσει οδηγίες για το τι να κάνετε. Αυτά που σας είπα είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνετε μέχρι να πάρετε το γιατρό. Οπωσδήποτε γιατρός. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θερμοπληξία ήταν αυτό, προσέξτε το. Διαβάστε κιόλας στο ίντερνετ παιδιά, ό,τι σας λέω εδώ μέσα στο βιντεάκι, μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα θα πούμε κάτι επίσης που είναι πολύ χρήσιμο, όσο αφορά το τρίχωμα.
το τρίχωμα υπάρχει μια κακιά συνήθεια και τα κουρεύουμε όλα σαν εμένα τα κάνουμε. Όχι παιδιά τα σκυλάκια σαν την καράφλα μου. Δεν είναι καλό για όλα τα σκυλάκια αυτό. Θα πρέπει να διαβάσετε, να μάθετε ποιες είναι οι ράτσες και τα σκυλάκια που έχουν διπλό τρίχωμα. Ξαναλέω, διπλό τρίχωμα. Το διπλό τρίχωμα τι είναι? Είναι κοντή τρίχα και πιο μακριά τρίχα που έχει λοιπόν ο σκύλος. Έχει δύο τριχώματα και ανάμεσα στο κενό που κάνουν αυτές οι δύο τρίχες, αυτά τα δύο τριχώματα, εκεί πέρα φυλακίζουν τη θερμοκρασία. Είναι κάτι σαν θερμομόνωση. Άρα λοιπόν ένα σκυλάκι μπορεί να έχει τρίχωμα πολύ, αλλά να έχει αυτό το διπλό τρίχωμα και να απομονώνει θερμοκρασία και να μην ζεσταίνεται ή να μην κρυώνει. Πολύ σημαντικό. Εάν κουρέψουμε τέτοιο σκυλάκι, το καταστρέψαμε. Δεν ξαναγίνεται μετά το διπλό τρίχωμα. Απαγορεύεται διαροπάλου να κουρέψουμε σκυλάκι με διπλό τρίχωμα. Το καταστρέφουμε. Απαγορεύεται. Ποτέ δεν το κουρεύουμε. Το χτενίζουμε να φύγει νεκρή τρίχα. Περιποιούμαστε το τριχωματάκι του, το ξεμπλέκουμε, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Έτσι, αλλά ποτέ κούρεμα. Ποτέ. Οι ράτσες με το διπλό τρίχωμα, παιδιά, δεν θυμάμαι όλες ποιες είναι. Θυμάμαι κάποιες να σας πω ενδεικτικά. Αλλά θα μπείτε μέσα στο ίντερνετ και θα το διαβάσετε. Θα βάλετε λοιπόν αναζήτηση ράτσες με διπλό τρίχωμα. Από ό,τι θυμάμαι είναι τα χάσκι, τα μάλαμουτ, τα τσόου τσόου, τα σπιτσάκια, πομεράνιαν. Αυτά θυμάμαι παιδιά, δεν θυμάμαι άλλα, τώρα μην πω για καμιά μπούρδα. Διαβάστε τα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και ημίαιμα με διπλή τρίχα. Αυτό παιδιά δεν ξέρω πως μπορείτε να το δείτε, αλλά βρείτε το με κάποιο τρόπο. Ή μην κουρεύετε τα σκυλάκια σας τόσο, τα χτενίζετε για την τριχούλα του κτλ. Απευθυνθείτε σε ειδικούς παιδιά να σας πούνε. Εγώ σας λέω μια γενική πληροφορία, μια γενική κατεύθυνση. Δεν σας λέω τι να κάνετε με το σκύλο σας. Σας λέω πως να σκεφτείτε και να αποφασίσετε σωστά. Προσοχή λοιπόν στο κούρεμα, δεν τα κουρεύουμε όλα. Και κάνουμε το σωστό ανάλογα με το τρίχωμα του σκύλου. Τι πάρες μου, αυτά είχα να σας πω σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμο. Θα φτιάξουμε και άλλες βιντεάρες με χρήσιμα πραγματάκια για τα σκυλάκια. Εάν σας αρέσουν οι βιντεάρες μου, κάντε μου μια εγγραφούλα στο κανάλι μου. Για μένα παιδιά είναι πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Εγώ θα συνεχίσω να σας φτιάχνω βιντεάκια και με σκυλάκια και με γυμναστήρια και με μηχανές. Ό,τι γουστάρετε, γιατί τα γουστάρω και εγώ και τρελαίνομαι. Το επόμενο βιντεάκι... Όχι ρε, δεν θα σας πω την επόμενη βιντεάκι, σας έχω καλομάθει. Ό,τι είναι θα είναι. Θα δείτε. Από εμένα, τον Φρεντάρα που έχει πάρει το ρόλο χαλιού εδώ πέρα μέσα. Το μερεντάκι παρέδωσε, έπαιζε 2 ώρες πριν. Έφαγε και το κουρούνι του και τώρα κοιμάται με ουρά κροκόδιλου. Και ήρθε και το κορίτσι μου. Ήρθε και το σοκολατάκι μου. Ήρθε η αγαπουλίτσα μου. Ήρθε, με κάνει χαρούνια στον μπαμπάκα. Αγαπουλίτσα μου. Αγαπουλίτσα μου, έλα εδώ, έλα. Έλα, έλα αγαπουλίτσα μου, όμορφη. Αγαπουλίτσα μου, όμορφη. Τι ματάκι, ναι, σιγά μην έλειπες κι εσύ τώρα. Σιγά, σιγά μην έχανες ευκαιρία κι εσύ. Οι κόρες μου, κορούλες μου. Οι κόρες. Τα κορίτσια μου. Τα κοριτσάκια μου. Τα σκουλικάκια μου, τα μαύρα. Η άλλη ψάχνει για μπισκότα. Δεν έχει μπισκότα, στη βόλτα έχει μόνο. Και το σκουλικάκι το άλλο τρυπώνει εδώ από κάτω. Είναι το αγαπημένο της. Της αρέσει εκεί πέρα. Εσύ τι θα κάνεις, θα μπεις μες στην τσέπη? Δεν έχει μπισκότα κόρη μου εκεί πέρα μέσα. Μητάκι, έπιασε το μητάκι του. Νάτε το μητάκι. Νάτε το μητάκι του, νάτο. Νάτο. Έλα, μπρελόκ έχεις γίνει μες στην τσέπη μου. Έλα, φτάνει. Φρεντάρα, τι κάνουν τα μουρλά? Τι κάνουν οι κόρες? Τι κάνουν οι κόρες, φρεντάκι μου? Περιποίηση μουσείου. Ορίστε λοιπόν παιδιά, θα ανοίξω μαγαζί περιποίησης γενιάδας. Θα έρχεστε, θα σας πατάω στη μάπα τη μερέλα και τη σοκολάτα και θα σας κάνουνε λαμπίκο. Θα φεύγετε από εδώ και θα γυαλίζει το μουσείο. Άστε την αληφή. Όπου βάλω αληφή έρχεται το μερεντάκι και μου την τρώει. Ρε είσαι γκάγκστερ. Είσαι μεγάλος γκάγκστερ. Σ' όλα μου τα βιντεάκια αυτή η μουρίτσα είναι μέσα. Αυτό το κορίτσι είναι μέσα εδώ. Το κοριτσάκι μου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τώρα είμαι ικανός να γυρίσω μισή ώρα βίντεο εδώ πέρα με τη μερέντα. Οπότε ας το αποφύγουμε αυτό για σήμερα. Τι πάρες μου, σας αγαπάω. Φιλάκια από όλους μας εδώ την Αγέλη. Και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Και το χέρι γλύφει ρε παιδιά. Φτάνει μωρέ.